Λοιπόν, φανταστείτε έναν Έλληνα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Οι φοιτητές του όμως, δηλαδή να διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Οι φοιτητές του όμως να είναι από όλο τον κόσμο. Και αυτός να βρίσκεται στην Ελλάδα. Μπερδευθήκατε, έτσι. Ωραία. Να αρχίσουμε να ξεμπερδεύουμε λίγο όλο αυτό το κουβάρι. Η τεχνολογία ευτυχώς σήμερα μπορεί να μας βοηθήσει. Υπολογιστές, smartphones, αυτά τα iPad, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, online συναντήσεις. Μιλάμε για ένα διεθνές τηλεματικό πανεπιστήμιο. Είναι ιταλικό, είναι ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε με σύμπραξη της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και 43 δημοσίων πανεπιστημίων. Σε αυτό διδάσκει ένας Έλληνας και μάλιστα στα ελληνικά, διότι λόγω του διεθνούς του χαρακτήρα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σε 6 διαφορετικές γλώσσες, μία εκ των οποίων είναι τα τελευταία χρόνια και τα ελληνικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κυριάκος Κουβελιώτης. Είναι οικονομολόγος, είναι καθηγητής. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καταρχάς, δεν είπαμε και το όνομα του Πανεπιστημίου, να εξηγήσουμε ποιο πανεπιστήμιο είναι και ναι. Δεν ξέρω αν τα είπα και σωστά, να με διορθώσετε. Τα είπατε πολύ καλύτερα από μένα και πρέπει να δω πώς θα πω και εγώ κάποια πράγματα. Τώρα το Πανεπιστήμιο είναι το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Γιούνι Νετούνο είναι ο διακριτικός σου τίτλος. Βρίσκεται στη Ρώμη της Ιταλίας. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και έκανε, ας το πούμε, και την τιμή στη χώρα μας το 2009 να προσθέσει και τα ελληνικά ως μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιεί. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ειδικά την περίοδο που διανύουμε τώρα. Εσείς όμως έχετε την έδρα σας στην Ελλάδα, όσοι είσαστε στο γραφείο σας και διδάσκετε. Ναι. Σε πόσοι είναι οι φοιτητές σας και από πόσες χώρες? Είναι σχεδόν από 40 χώρες αυτή τη στιγμή. Και το καλό είναι ότι όποιο πρόγραμμα έχουμε δημιουργήσει, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ Έλληνας, υπάρχει ο κύριος Πυλαβάκης που είναι εκεί και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε καταφέρει να το μεταγλωτίζουμε ή να δημιουργείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε από όλες τις χώρες του κόσμου να έχουμε φοιτητές. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή η δουλειά Ελλήνων καθηγητών να πηγαίνει ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω καταρχάς κάτι διευκρινιστικό. Είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, δηλαδή το προεμβικατσά. Είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν μπορούν να σπουδάσουν και Έλληνες φοιτητές. Ναι, αυτό λέω και σπουδάζουν και Έλληνες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στους 250 αποφύτους, οι οποίοι μάλιστα έχουν κάνει και σύλλογο Ελλήνων αποφύτων του Ιδρύματος. Πολύ ενδιαφέρον. Από το 2009 μέχρι σήμερα το πλεονέκτημα που δίνει ένα τέτοιο ίδρυμα, όπως και γενικά όλα τα εξαποστάσεως και ανοιχτά πανεπιστήμια στον κόσμο, που δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε ως ιδρύματα δεύτερης ευκαιρίας πώς μπορεί να είχαν ξεκινήσει κάποτε, αλλά η ίδια η τεχνολογία έχει βοηθήσει στο να αλλάξει και η μεθοδολογία της διδασκαλίας. Είναι κάτι διαφορετικό που προσφέρεται σε σχέση με τα συμβατικά ιδρύματα. Φανταστείτε ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, κάποιος φοιτητής μπορεί να διατηρήσει την εργασία του, να μείνει στη χώρα του, να ξοδέψει πολύ λιγότερα χρήματα σπουδάζοντας έτσι, να εξοικονομήσει όλους αυτούς τους πόρους, μπορεί να έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή του, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν, ακόμα και από ένα κινητό τηλέφωνο, ένα smartphone, ένα έξυπνο τηλέφωνο μπορεί κάποιος να τα παρακολουθεί. Πρόσφατα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο διδάσκω εγώ έγινε το πρώτο ελληνόφωνο πρόγραμμα στον κόσμο που προσφέρεται μέσω iPad. Για να καταλάβετε. Έχουμε προπτυχιακού επίπεδου σπουδές σε οικονομικά. Υπάρχουν προπτυχιακές σπουδές σε όλα τα επίπεδα, μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο μάστερ, διδακτορικές σπουδές αργότερα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ακόμα και μεταδιδακτορική έρευνα. Σε ποιους τομείς, οικονομικά, νομικές, επιστήμες? Οικονομικά, νομικές, σε όλα. Φιλολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, σε όλες εκείνες τις μηχανολογία, σπουδές, μάλιστα. Δεν υπάρχουν εργαστήρια, όπως είναι προφανές. Μάλιστα. Εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, το οποίο θα κοιτάξουμε να του δώσουμε και μια έκταση γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, θα γίνει η πρώτη ψηφιακή διδασκαλία σε 3D μέσω του Second Life στην ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που Έλληνες φοιτητές μας από όλα τα μέρη του κόσμου θα ψηφιοποιηθούν σε avatars και μέσα σε ένα εικονικό χώρο στην ελληνική γλώσσα θα γίνει αυτό το μάθημα.
Κάτι ναι, το οποίο εκτός από το UNINET UNO το κάνει το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Imperial College Λονδίνου. Είναι η πιο πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε τις επόμενες δεκαετίες, μόνο που γίνεται τώρα και θα γίνει για πρώτη φορά και στα ελληνικά. Ωραία, επειδή την ώρα που συνομιλούμε έρχονται μηνύματα, εδώ βλέπω SMS και από μέσα με, μου λέει και η Μαριλένα Κουσουλού τηλέφωνα, πολλά τηλεφωνήματα που ρωτάει ο κόσμος. Καταρχάς, το κόστος, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή, αν υπάρχουν εξετάσεις, θέλει τέτοια χρηστικά να του απαντήσουμε. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τη σελίδα του Πανεπιστημίου, που όλα αυτά θα τα δει σε 6 διαφορετικές γλώσσες και στα ελληνικά, η οποία είναι uninetunouniversity.net. Ναι, ναι. Μπορεί να τα δει εκεί. Όσο αφορά, πολύ γρήγορα θα σας πω ότι όσο αφορά τα δίδακτρά του, υπάρχει η πολιτική ότι τα προπτυχιακά προγράμματα δεν στοιχίζουν σε καμία περίπτωση για όλο το πρόγραμμα πάνω από 6.000 ευρώ. Μέχρι να πάρει το πτυχίο σου δηλαδή, μάλιστα, μάλιστα. Μέχρι να πάρει το πτυχίο του και δεν θα δώσει ποτέ τίποτε άλλο. Τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ξεκινούν από 2.000 ευρώ και δεν υπερβαίνουν τις 5. Ναι, αν σκεφτεί κανένας ότι και στο ανοιχτό πανεπιστήμιο το κάθε μάθημα ή κάθε ενότητα είναι 650 ευρώ τώρα πόσο έχουν πάει. Ναι, ναι, μάλιστα. Αλλά δεν έχει σκοπό το κέρδος, γιατί θα το καταλάβετε, διότι όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί, το δορυφορικό κανάλι το οποίο είναι ελεύθερο, που μπορεί τώρα κάποιος αν έχει κάποιο δέκτη να συντονιστεί, ή όλα τα άλλα βοηθήματα, πραγματικά αυτά τα χρήματα πηγαίνουν όλα εκεί. Είναι τεράστια η τεχνολογική υποδομή που χρειάζεται ώστε κάποιος από το iPad να μπορεί να παρακολουθεί βίντεο διαλέξει. Γιατί φανταστείτε ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, επειδή ακολουθεί το μοντέλο όλη η γνώση να διαχέεται μέσω του βίντεο, δηλαδή σαν να ήμασταν απέναντι και να είχαμε τον καθηγητή, μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε πολύ μεγάλες προσωπικότητες και να τις έχουμε ως επισκέπτες καθηγητές. Φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση διδάσκει ο κύριος Πρόντι. Mm. Όσο αφορά τα οικονομικά, διδάσκει ο κύριος Μόντι, ο οποίος. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί εκτός από πολιτικοί είναι και ακαδημαϊκοί. Υπάρχουν διαλέξεις του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, του Δαλάη Λάμα, τέτοιων προσωπικότητων που δεν θα μπορούσες για ένα εξάμηνο να τους φέρεις στο πανεπιστήμιο σου, αλλά θα μπορούσες για 10 ημέρες να έρθουν στα στούντιό σου, να βιντεοσκοπήσεις τα μαθήματά τους και έτσι να τα έχεις πάντα διαθέσιμα. Να σε διδάσκουν δηλαδή οι καλύτεροι που υπάρχουν στον κόσμο. Και να πούμε ότι υποστηρίζεται, όπως είχα διαβάσει, από μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, με ένα δίκτυο 31 τεχνολογικών πόλων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και ένα ελεύθερο δορυφορικό κανάλι. Και μια Web TV που έχει. Μια Web TV που μπορούν να μπουν να τη δουν και μάλιστα μέσω της Web TV υπάρχει και το ελεύθερο δορυφορικό πρόγραμμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα δορυφορικό δέκτη. Μέσω του διαδικτύου βλέπει και την τηλεόραση του Πανεπιστημίου. Η RAI, δηλαδή η αντίστοιχη κρατική τηλεόραση της Ιταλίας, έχει δώσει σε εμάς όλη την εκπαίδευση, την εκπαιδευτική, μέσω των καναλιών. Αυτό είναι στο uninetuno.tv. Και αν κάποιοι από τους γονείς μας ακούνται και τρομάζετε με όλα αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου, είναι πολύ απλά. Βάλτε τα παιδιά σας να σας τα εξηγήσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να μάθουμε πώς δουλεύουν, το θέμα είναι να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και όταν μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε, που είναι απλά στο να τα χρησιμοποιούμε, μας κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Και είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν ήδη. Δεν είναι πράγματα που θα συμβούν. Ναι, ακόμα γιατί και όταν το πρωτοδιάβασα, μου φάνηκε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Λέω, μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν να συμβαίνουν στη χώρα μας. Να λοιπόν, που συμβαίνουν και στη χώρα μας. Και είναι πολύ σημαντικό που Έλληνες έχουν βοηθήσει και έχουν συντελέσει σε αυτή την προσπάθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε εντός της χώρας μας. Το γεγονός όμως ότι έγινε έξω. Το ότι η ελληνική γλώσσα αυτή τη στιγμή πηγαίνει σε όλο τον κόσμο μέσα αυτών των προγραμμάτων και ότι γίνονται πρωτοποριακά πράγματα όπως σας είπα για την ψηφιακή διδασκαλία, εμένα μόνο χαρά και αισιοδοξία με γεμίζει. Μην νομίζετε, και εμάς το ίδιο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να δώσουμε στη δημοσιότητα τέτοια περιστατικά, τέτοιες κινήσεις, να δώσουμε το βήμα σε ανθρώπους που έχουν να πούν πολλά, που δεν τα λέγανε μέχρι τώρα και που μπορούν να μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Ναι, έτσι είναι, και να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας πω επίσης ότι τέτοιου είδους προσπάθειες βοηθούν και σε αυτό που ονομάζουμε αηφόρο ανάπτυξη, το sustainability το λεγόμενο, ακόμα δηλαδή και για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και όλα αυτά που κάνει κάποιος με το να σπουδάζει από το σπίτι του, βοηθάει σε όλα αυτά τα επίπεδα. Είναι ακόμα και εκεί δηλαδή η χρησιμότητά του. Ναι, ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω ουσιαστικά όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή θα πρέπει να τα συνυπολογίσει ο καθένας. Αλλά από ό,τι μου είπατε, τα δίδακτρα, εντάξει, δεν είναι απαγορευτικά.
Όχι, ίσα ίσα. Υπάρχει... Όσο μπορεί να το πει βέβαια κάποιος κανείς στις μέρες μας. Στις μέρες μας, αυτό ήθελα να σας πω. Ναι, αυτό ήθελα να σας... Αν μπορεί όμως κάποιος να δει τι θα πάρει από αυτά ή πραγματικά πώς αξιοποιούνται. Ναι, και όλα είναι συγκριτικά. Συγκριτικά δηλαδή με το να έστελνε το παιδί σου στο εξωτερικό να σπουδάσει. Ναι. Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, άρα λοιπόν μπορούν να φοιτούν και Έλληνες και βεβαίως νομίζω το κυριότερο που μπορεί να αποκομίσει και ένας φοιτητής από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να μην αισθανθεί ότι είναι σε ένα μικρό χωριό, αλλά ότι το μικρό χωριό είναι ο κόσμος όλος. Έπεσε η γραμμή. Παρ' όλα αυτά, αυτά που είχαμε να πούμε με τον κύριο Κουβελιώτη νομίζω ότι τα είπαμε, ολοκληρώθηκαν. Τι να ευχηθούμε, καλή δύναμη στον άνθρωπο και να βρεθούν και άλλοι καθηγητές Έλληνες που θα συμμετέχουν σε τέτοια πρωτοποριακά προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν παραγωγή η οποία δεν είναι μόνο η βιομηχανία, δεν είναι μόνο ο τουρισμός μας, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός μας. Να, παραγωγή και άλλου τύπου. Άνθρωποι εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί που βάζουν τη σφραγίδα τους και μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα.